οποία θα μας πει για τις πρόβες του Γιώργου Μαργαρίτη και της Ραλιάς. Πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη στις γραμμές. Όντως. Βασικά, απορούμε πώς έγινε η συνύπαρξη. Κοίταξε, γενικότερα βλέπουμε συνεργασίες. Φέτος υπάρχουν διαφορετικών. Να θυμίσω ότι ο Μαργαρίτης έχει τραγουδήσει ροκ. Το θέμα είναι το κοινό θα μπορέσει να διασταυρωθεί και να. Το δούμε. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ωραίο αυτό όμως που και οι καλλιτέχνες ήδη πια έχουν την ανάγκη να συνευρεθούν με διαφορετικό είδος, ας πούμε. Γιατί εντάξει και τα ίδια όλα μουσική είναι. Και μου αρέσει που ενώνεται και το κοινό. Δεν σ' αρέσει, καθόλου. Γιώργο, αυτή η ένωση καθόλου διαφορετικών ειδών μουσικής. Καθόλου. Πούμε. Πιστεύω ότι μπερδεύει το κοινό. Δηλαδή το κοινό της Ραλίας θα ευχαριστηθεί να ακούσει τόσο λαϊκό πρόγραμμα, δεν νομίζω, και το αντίστροφο. Ναι, αλλά απ' την άλλη καλεί τις μεγαλύτερη γκάμα. Τις ανάγκες του κοινού. Η καλή δεν καλύπτεις, ξέρεις. Έχει ένα ρίσκο. Ότι δεν ταιριάζουν. Και εδώ στην Ελλάδα τα ανακατεύουμε πολύ όλα, γι' αυτό και έχουν πολύ γρήγορο τέλος. Πάντως φέτος σε πολλά μαγαζιά. Πάντως η Ραλία δηλώνει ότι δεν της αρέσει να βάζει ταμπέλες στη μουσική. Προφανώς και δεν της αρέσει. Αυτό και βρίσκεται σε αυτό το σχήμα. Προφανώς και βρίσκεται. Και γενικώς το τελευταίο καιρό κάνει διάφορα πράγματα η Ραλία. Πολιτεύεται, εκφράζει πολύ ελεύθερα τις πολιτικές της πεπιθήσεις. Από την άλλη, ο Γιώργος Μαργαρίτης λέει πολύ σωστά πράγματα. Αναλύει το lifestyle. Α, πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή του να ακούσω από έναν τέτοιο άνθρωπο. Για να δούμε το βίντεο, γιατί ούτε ο Μαργαρίτης ούτε η Ραλία μιλάνε πολύ συχνά. Για να δούμε τι είπανε. Σε ενοχλεί ο διαχωρισμός που γίνεται ανάμεσα σε λαϊκούς, καλλιτέχνες, έντεχνους, ποιοτικούς? Δεν το χρησιμοποιώ και είναι έξω από την ιδεολογία μου να βάζω ταμπέλες στη μουσική. Υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο που δεν θα συνεργαζόσουν μαζί τους γιατί απλά δεν ταιριάζεται. Ας πούμε με τον Παντελή τον Παντελή, θα συνεργαζόσουν με το Σάκη το Ρουβά, θα μπορούσατε να συνυπάρξετε μαζί? Το βρίσκω δύσκολο. Από την άποψη ότι. Αυτό, κάθε άνθρωπος επιλέγει να υπηρετήσει τη μουσική του με τον τρόπο που του αρέσει και με τον τρόπο που αισθάνεται άνετα και οικεία. Σε ένα talent show θα συμμετείχες είτε ως κριτής είτε ως coach? Σε ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής, όχι, δεν θα συμμετείχα. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική? Δεν θέλησα να γίνω επαγγελματίας πολιτικός και γι' αυτό το λόγο επέλεξα να μπω σε μη εκλόγιμη θέση. Είμαι πάρα πολλά χρόνια οργανωμένη, δίνω τον αγώνα μαζί με άλλους επίσης. Ανθρώπους. Έχεις δηλώσει κατά καιρούς ότι έχεις βοηθήσει ανθρώπους, αλλά έχεις απογοητευτεί από τη συμπεριφορά τους. Είναι έτσι τα πράγματα. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει ένα μήτρη κλοποδιά. Μπροστά ωραίες κουβέντες, γλύκες ματσμούτς και πίσω είναι πάρτα. Φτάσατε σε ένα σημείο ποτέ να πείτε ότι βλέπω ανθρώπους νέους καλλιτέχνες που την ψωνίζουν και με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Κάνουν μια επιτυχία και νομίζουν ότι κάτι γίνεται. Όταν βλέπεις παιδάκια 20 χρονών και γίνονται ονόματα με ένα τραγούδι, θα είναι μέσα και το καλάμι. Είναι μέσα το καλάμι. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Αν μπορεί να το αποβάλει, διαφορετικά το πάρει μαζί του. Τα πολιτικά τα παρακολουθείτε? Τι γνώμη έχετε? Πού βλέπετε να πηγαίνει η κατάσταση? Δεν είμαι πολιτικός, είμαι παιδί της νύχτας. Αλλά αυτό που βλέπω τόσα χρόνια, κανένας πρωθυπουργός μας δεν βγήκε με ειλικρίνεια. Όλοι με ψέμα. Θεωρείτε ότι υπάρχει λίγο κίνδυνος να υπάρξει διχόνοια και διχασμός μεταξύ μας? Εμφύλιο. Να σφαχτούμε μεταξύ μας. Και βέβαια, όλα μέσα είναι. Όλα μέσα είναι. Να μας φέρει ο Θεός να γίνει αυτό το πράγμα εδώ μέσα. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε η Ραλία όταν είπε ότι δεν βάζω ταμπέλες στη μουσική, αλλά δεν θα συνεργαζόμουν με τον Ρουβά και τον Παντελή. Βάζεις τα πρόσωπα. Ας πω. Δεν βάζεις τη μουσική. Μήπως δεν έχει καλή σχέση. Άρα, δεν βάζεις ταμπέλες στα είδη, βάζεις ταμπέλες στο καλό και στο κακό. Τι σημαίνει? Όπως το θεωρεί. Σημαίνει ότι εγώ θα κάνω συνεργασία και με λαϊκούς και με ροκ και με hip hop. Αλλά θα επιλέξω, αυτό που μου αρέσει. Και ο Ρουβάς και ο Παντελής δεν μου αρέσουν. Αυτό είπε. Μάλλον θέλει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρόνια στο στερέωμα και έχουν γράψει τη δική του ιστορία. Και ο Ρουβάς δεν είναι πάρα πολλά χρόνια στο στερέωμα. Εντάξει, τώρα θα γελούσες άμα βλέπεις το Ρουβά με τη Χριστίδου μαζί. Δεν θα σε πιάνε τα γέλια. Γιατί? Έλα, εντάξει τώρα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της. Γιατί παιδιά να μην συνεργαστούν, δεν κατάλαβα. Και εγώ είμαι υπέρ και της διαφορετικότητας. Να δεις αυτό που είπες πριν, μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ένα σχήμα που θα είναι δύο ή τρεις ή τέσσερις καλλιτέχνες να έχει όλα τα είδη. Αφού υπάρχουν όλα τα είδη και ξεχωρίζει η μουσική. Και ξεκίνησε και η Ραλία. Δηλαδή, το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ένα talent show δεν ήταν? Ναι, ήταν. Δηλαδή, ήταν FM Story. Μόνο που στο talent show η Ραλία πήγε γνωρίζοντας ήδη μουσική. Δεν πήγε δηλαδή.
Γεια σας. Όχι, έχει σημασία. Βέβαια. Έχει σημασία. Και αν δεν έχεις και άλλο τρόπο. Εντάξει. Λες εντάξει, ας πάμε. Ναι, και απλά... όταν εμφανιζόταν, ήταν πολύ μετρημένη, δεν προκαλούσε. Έχει σημασία αυτό. Όχι, θα συμφωνήσω με αυτό που λες, αλλά από την άλλη επέλεξε αυτό τον τρόπο. Που εκεί υπάρχουν πάλι ταμπέλες. Δηλαδή, αν δεν ήθελε να μπει σε αυτό το πράγμα, δεν θα επέλεγε αυτόν τον τρόπο, θα έμενε εκεί και με την αξία του και όποτε γινόταν και αν γινόταν. Εντάξει, το ότι διάλεξε μπροστά. Το talent show για να βγει προς τα έξω δεν είναι. Δεν σημαίνει κάτι. Ναι, παιδιά, άμα κάποιο θέλει να βάλει ταμπέλες, μπορεί να βάλει παντού όμως. Δεν είναι. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν βγει και έχουν κάνει καριέρα από talent show. Βεβαίω. Άλλοι που δεν έκαναν τίποτα. Εκτό star system. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ο οποίο είναι ρόκο. Εδώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Μια ιδιαίτερη σφαγή. Και μέχρι και η Γλυκερία έχει από την Ευκαιρία. Δεν έχει ξεκινήσει και ο Θέμης Αδεμαντίδης. Δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, όχι talent show, δεν ζούσαν μέσα τότε. Ήταν η τότε μορφή των talent shows. Εγώ νομίζω ότι αυτό με τα talent show και ανθρώπους που προσπαθούν να τα ξεχάσουν ότι ήταν μέσα στα παιχνίδια. Εγώ δεν νομίζω ότι μου αφαιρεί κάτι από την πορεία μου ή από τη δουλειά μου ή από... αυτό είναι που έχω καταφέρει μέχρι τώρα, ότι υπήρξα μέσα σε ένα παιχνίδι. Χειρίζεσαι όλα αυτά. Με την πορεία σου μετά. Το από εκεί και μετά έχει σημασία. Αυτό είναι. Αυτό ήταν ένα βήμα. Ένα βήμα γιατί μπορεί να μην είχαμε. Και επειδή υπάρχει και πληθώρα καλλιτεχνών, δεν έχει και τις γνώσεις να πας σε μια εταιρεία. Δεν ξέρει πού να πας. Τη Ραλία δεν μπορεί να τη προσάψει όμω ότι το φτύνει είναι το πράγμα. Όχι. Έχει κρατήσει ωραία. Δεν λέω αυτό. Καθόλου. Ότι δεν είναι παιδιά να πάτε να του δείτε γιατί θέλουμε δουλειές να γίνονται. Αυτό. Δουλειές να γίνονται και να βγαίνουν και καλά. Οι οικογένειες να ζουν. Πώς? Ταιριάζουν on stage εκεί. Τελικά. Φυσικά και ταιριάζουν. Γιατί και είναι άλλα λίγα. Ναι, άλλαξε γνώμη τώρα που τους άκουσε. Τους άκουσε κιόλας. Πάντως ο Μαργαρίτης είπε πολύ σοφές κουβέντες. Για τα μπροστά μας, μουστρια, ριλαρό και πίσω μαχαιρόμαστε. Πρέπει να καταλάβουν λίγο οι παλιοί καλλιτέχνες. Πρέπει να καταλάβουν λίγο παλιοί καλλιτέχνες, με όλο το σεβασμό, έτσι. Ειδικά προς τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος είναι φωνάρα και έχει γράψει. Μεγάλος καλλιτέχνης, πολύ ωραία. Ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Δηλαδή. Ναι, δεν έχει καλάμια μαζί. Δεν είναι το καλάμι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι, ο καλλιτέχνης δεν έχει την επετηρίδα που είχε παλιά, που περίμενε 10, 20, 30 χρόνια. Να είναι ο μικρός που να ανοίγει το πρόγραμμα, που κάνει να τραγουδάει για τραγούδια και να φεύγει. Τώρα πλέον επιτυχία προσφέρεται απλόχερα σε όποιον μπορεί να την αρπάξει. Και καλά κάνουν. Δεν είναι. Και μπορεί να μιλάει για καλάμια, αλλά μίλησε για καλάμια. Δηλαδή για τραγουδιστές. Η επιτυχία γίνεται, σου δίνεται εύκολα, αλλά το θέμα είναι αυτό που νομίζω ότι κατάλαβα ότι είπε, ότι πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει αυτή την επιτυχία. Κανένα διάδοχο δεν έχει πετύχει, γιατί δεν υπάρχει διαδοχή σε αυτό. Ο καθένα είναι αυτή η προσωπικότητα, δείχνει το ταλέντο. Του δεν είναι. Καζαντζίδης δεν τα ξανάβγαινε. Εντάξει, παιδιά, κυρίως αναφέρεται στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια επιτυχία από το πουθενά και νομίζουν γιατί ότι είναι Μαργαρίτης... παθαρότητα. Μιλάμε για άλλες εποχές, νομίζω, που εκεί ξεκινούσαν πολύ πιο χαμηλά και ανεβαίνανε σιγά-σιγά, ενώ τώρα με το και ίντερνετ. Και ανεβαίνανε τεράστιο κασέτ. Ακριβώς. Και τώρα, τώρα με το ίντερνετ. Αν ζούσε τώρα ο Μαργαρίτης, θα έπαιρνε ένα talent show. Πώς? Ο Μαργαρίτης, αν ζούσε τώρα, αν ήταν τώρα νέο, δεν ήταν 20 χρόνια, θα πήγαινε ένα talent show. Εγώ πιστεύω ότι θα πήγαινε. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα τα έκανα το άνθρωπο. Εγώ επίσης θέλω να πω ότι δεν κάνει το μαγαζί τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης κάνει το μαγαζί. Γιατί έχουμε δει και ονόματα να τραγουδάνε σε πιο σε μπουάτ, ας πούμε, που μπορεί να θεωρούσαμε την μπουάτ ότι εντάξει τώρα είναι δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε, μπουάτ. Και πήγε αυτός ο καλλιτέχνης και ο καλλιτέχνης δίνει αξία σε ένα χώρο. Πιστεύω. Όχι το μαγαζί αξία στον καλλιτέχνη να χαρακτηρίσει. Αν πάω και τραγουδήσω σε ένα σκυλάδικο ότι ξαφνικά είμαι σκύλος μαύρος. Θα μου μείνει αξέχαστη η εικόνα του Βαμβακάρη που είναι σχεδόν τυφλός σε μια σομπίτσα. Σε ένα κυριολεκτικά δύο δωμάτια στο Βοτανικό. Τίποτα. Ήταν ο Βαμβακάρης. Ναι. Τι να σου αυτό, κάνει δηλαδή. Αυτό. Ξεκινάει λοιπόν ο Γιώργος Μαργαρίτης με τη Ραλία 12 Δεκεμβρίου στις Γραμμές. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία και να πάμε να τους ακούσουμε. Τώρα που λέγαμε για το Ρουβά,